Μετά την ήττα του Πασόκ, το ίδιο βράδυ, ο Παπανδρέου ανακοινώνει ότι θα ζητήσει ανανέωση της εμπιστοσύνης από τη βάση του κόμματος. Λίγο αργότερα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε εμέσως πλην σαφώς ότι θα είναι και αυτός υποψήφιος για την Προεδρία. Τελικά, ο Γιώργος στις εκλογές της 11ης Νοεμβρίου ξαναβγαίνει πρόεδρος με 55%. Ο Βενιζέλος παίρνει 38%. Τρίτος είναι ο Σκανδαλίδης. Ζητώ λοιπόν νοπή λαϊκή εντολή, ώστε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα παρουσιάσω να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης. Στις 2 Σεπτεμβρίου, με τηλεοπτικό διάγγελμα, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής προκηρύσει ευνηδιαστικά πρόωρες εκλογές. Μια μέρα πριν, περίπου 40 βουλευτές του κόμματός του από το δεύτερο θερινό τμήμα της Βουλής επιχειρούν να συνομιλήσουν μαζί του προκειμένου να το μεταπείσουν. Αλλά με παρέμβαση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κίνηση δεν ολοκληρώνεται. Οι λόγοι που επικαλέστηκε ήταν δύο. Η δυσχερής κατάσταση της ελληνικής οικονομίας λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και η άρνηση του Πασόκ να συνεργαστεί στο θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε δηλώσει επίσημα από το καλοκαίρι ότι προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση, τον Φεβρουάριο του 2010 το Πασόκ δεν θα υποστήριζε την υποψηφιότητα του Κάρολου Παπούλια, αλλά θα τον ψήφιζε στη Νέα Βουλή που θα προέκυπτε μετά τις εκλογές. Λίγες ώρες μετά, ο Μιχάλης Λιάπης, πρωτοξάδερφος του Καραμαλή και πρώην υπουργός του, ανακοινώνει την απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές, γιατί τις θεωρεί ιστορικό λάθος για τη χώρα και ατόπιμα για την παράταξη. Η πορεία της οικονομίας τα επόμενα δύο δύσκολα χρόνια είναι κρίσιμη και αποτελεί εθνική πρόκληση. Κάποιοι προσφέρουν κούφιες ελπίδες, χωρίς σχέδιο, χωρίς ούτε ένα δυσάρεστο μέτρο, με υποσχέσεις σε όλους. Έτσι οδηγούν την οικονομία σε επικίνδυνα αδιέξοδα. Όμως η ελπίδα δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Έχουμε τη γνώση να χειριστούμε τις δυσκολίες. Έχουμε το θάρρος να εφαρμόσουμε τις αναγκαίες πολιτικές. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε μια ειλικρινή πολιτική που είναι υπεύθυνη, αναγκαία και συγκεκριμένη. Σας καλώ να κερδίσουμε την ελπίδα. Οι πολίτες ρωτούν τον κύριο Παπανδρέου. Συνειδητοποιεί ότι οι ανεύθυνες υποσχέσεις του θα αυξήσουν το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα. Αντιλαμβάνεται ότι αν δεν πάρθουν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, αργότερα θα πρέπει να πάρθουν πολύ πιο σκληρά. Χρειάζονται δύσκολες, υπεύθυνες και αναγκαίες αποφάσεις. Κώστας Καραμανλής, Νέα Δημοκρατία, απόφαση ευθύνης. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που δεν πνίγεται στα προβλήματά της, αλλά απελευθερώνει τις μεγάλες της δυνατότητες, τις δυνάμεις όλων μας. Θέλει δουλειά για να κάνουμε το κράτος μας αποτελεσματικό. Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές της χώρας μας. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Για να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Μια Ελλάδα που μπορεί. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι μπροστά μας. Πάμε. Έρχεται θύελλα. Θέλουν ισχυρό δικοματισμό για να πληρώσεις εσύ την κρίση. Δεν πάει άλλο. Αντεπίθεση. Εμπιστεύσου τη δύναμή σου. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δυνατός ο λαός. Η Τουρκία απειλεί. Τα Σκόπια διεκδικούν. Και αυτοί μας δουλεύουν. Τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Καρατζαφέρης. Τώρα πια ξέρεις. Καρατζαφέρης. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Δύναμη ανόδου. Για να βγούμε από την κρίση, πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική που μας έφερε ως εδώ. Αγωνιζόμαστε και προτείνουμε 100.000 νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο στην επόμενη πενταετία. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
Προστασία από τις απολύσεις και την εργασιακή ανασφάλεια. Κοινωνική στήριξη των ανέργων. Προστασία από την ασυδοσία των τραπεζών. ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός στη Βουλή και στους αγώνες. Είναι στο χέρι μας. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Δηλώνει ότι θα επανεξετάσει τη συμφωνία για τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Αλήθεια, τι πρόβλημα έχει ο κύριος Παπανδρέου με τα στρατηγικά ανοίγματα της Ελλάδας προς τη Ρωσία? Σήμερα, με τη συμφωνία του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, πέρα από τα ολοφάνερα γεωστρατηγικά ωφέλη, η Ελλάδα θα εισπράττει τουλάχιστον 35 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, τα οποία θα διατεθούν για την ανάπτυξη της Θράκης. Κώστας Καραμανλής, Νέα Δημοκρατία, απόφαση ευθύνης. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Τίποτα δεν θα αλλάξουμε στον τόπο μας αν δεν αλλάξουμε το κράτος. Χρειαζόμαστε ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη που λειτουργεί με διαφάνεια. Για το σκοπό αυτό υλοποιούμε συγκεκριμένα μέτρα. Υποχρεωτική δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο όλων των υπογραφών υπουργών και των πράξεων δημοσίου και αυτοδιοίκησης. Νέος εκλογικός νόμος που επιφέρει γερό χτύπημα στο μαύρο πολιτικό χρήμα. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση παντού. Όλες οι υποθέσεις των πολιτών μέσω ΚΕΠ. ΚΕΠ παντού. Δραστικός περιορισμός της συνυπογραφής και της συναρμοδιότητας. Ετήσιος γενικός διαγωνισμός από το ΑΣΕΒ για την πρόσληψη όλων των μόνιμων στελεχών στο δημόσιο. Ήρθε η ώρα να χτίσουμε ένα κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια και υπηρετεί αποτελεσματικά τον πολίτη. ΠΑΣΟΚ. Πρώτα ο πολίτης. Το ΠΑΣΟΚ τάζει αύξηση σε μισθωτούς και συνταξιούχους που θα καλύπτει τον πληθωρισμό, που είναι 0,8%. Για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, το πρόγραμμά μας προβλέπει σαφώς καλύτερη μεταχείριση. Φέτος πήραν αφορολόγητη ενίσχυση 500 ευρώ, που ισοδυναμεί με αύξηση μέχρι 7,14%. Κώστας Καραμανλής, Νέα Δημοκρατία. Απόφαση ευθύνης. 6 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε την οικονομία σε κατάρρευση. Για την ανοικοδόμησή της χρειάζεται αναθέρμανση και όχι πάγωμα της αγοράς. Ψηφίζουμε άμεσα 5 νομοσχέδια. Για την ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Χτίζουμε έτσι την απαραίτητη βάση για το επόμενο βήμα. Παραγωγή νέου πλούτου και νέων θέσεων εργασίας με την πράσινη ανάπτυξη. Ήρθε η ώρα να χτίσουμε μια δυνατή οικονομία. ΠΑΣΟΚ. Πρώτα ο πολίτης. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να συμμετάσχει πάλι το κράτος στην Ολυμπιακή. Δηλαδή, κόστος για τους Έλληνες 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Γιατί δεν πληρώσαμε αρκετά αυτές τις πολιτικές? Η οικονομία της χώρας δεν μπορεί να χάσει μετά μια μέρα βόλη. Προτεραιότητά μας, η στήριξη του πραγματικού εισοδήματος και η ανακόστος με συγκεκριμένα μέτρα. Αλλαγές για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης για τους ασθενέστερους. Αύξηση επιστροφής ΦΠΑ για τους αγρότες. Μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Πάγωμα των τυπολογίων. Το πρώτο ο πολίτης. Απόφαση ευθύνης. We'll be right back.
ΠΑΣΟΚ. Πρώτα ο πολίτης. Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου συμμετείχαν συνολικά 23 κόμματα και στη Βουλή μπήκαν τα 5. Τα ψηφοδέλτια όμως έμοιαζαν με σφαγείο. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κατέβηκε η πρώην πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, η λεγόμενη βατοπεδινή Ρουσόπουλος και Βουλγαράκης που φρόντισαν να αποχωρήσουν οικειοθελώς, το ίδιο και ο Βασίλης Μαγκίνας και η πρώην υπουργή που για διάφορους λόγους το όνομά τους είχε εμπλακεί σε σκάνδαλα, Τσιτουρίδης, Δούκας και Παυλίδης. Στο Πασόκο Παπανδρέου κόβει τον πολιτικό που του πέρασε το δαχτυλίδι του κόμματος, τον Κώστα Σιμίτη. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Γιώργος Πασχαλίδης αποχωρεί από το ψηφοδέλτιο της Πέλλας. Ο εξυγχρονιστής Χρήστος Βερελής είχε φύγει μόνος του λίγο νωρίτερα, ενώ η ισοκομματική Λεμιτόμος έπεσε βαριά επί της κεφαλής του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Αλέκου Παπαδόπουλου, για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Εμφύλιο είχαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέκος Αλαβάνος δηλώνει πως αποχωρεί. Περίπτωση Παπανδρέου Σιμίτη από την ανάποδη. 38 χρόνια τώρα σημαίες από νάιλον υψώνουμε, σημαίες πλαστικές. Και ενώ η προδοσία και η υποδούλωση της πατρίδας συντελούνταν, εν έντη 2010, τα δύο μεγάλα κόμματα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, διαλαλούσαν την πραμάτια τους. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις φρικτές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή, ποιο φορείο θα μας σου βαλείς. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή της ιστορίας μας. Δημιουργήσαμε ένα όραμα. Νέοι και πιο παλιοί για μια διαφορετική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που δεν θα ταλανίζεται από δικτατορίες, αυταρχισμούς, από εξαρτήσεις από μεγάλες δυνάμεις. Μια Ελλάδα που η υγεία, η παιδεία, το αίσθημα της ασφάλειας, η σύνταξη δεν θα είναι προνόμιο κάποιων που έχουν την διασύνδεση, αλλά θα είναι δικαίωμα για κάθε πολίτη, για κάθε Έλληνα, για κάθε Ελληνίδα. Όραμα και αξίες όμως που παραμένουν αναλύωτες, η αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης, η αξία ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη στη διεθνή σκακέρα, η αξία ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με τον αδύναμο, να κάνουμε την κοινωνία μας κοινωνία προσφοράς. Νομίζω ότι είναι αυτές οι αξίες που όχι μόνο εμπνέουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά πιστεύω εμπνέουν γενιές, θα έλεγα μια τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και με αυτή την έμπνευση δουλέψαμε σκληρά και ζούμε σε μια διαφορετική Ελλάδα. Θα δουλέψουμε και πάλι σκληρά για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να πορεύεται δυναμικά για τη νέα μεταπολίτευση. Νέα μεταπολίτευση σημαίνει περισσότερη και αυθεντικότερη δημοκρατία. Ισονομία για όλους. Δικαιοσύνη. Ευημερία. Ανάπτυξη. Περισσότερη αυτοπεποίθηση. Ο Αντώνης Σαμαράς δίνει εξ αρχής το στίγμα της πολιτικής του. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί υπεύθυνη και συγκροτημένη αντιπολίτευση. Γιατί η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και δεν υπάρχουν περιθώρια για εύκολα λόγια και ανεύθυνες διακηρύξεις. Εκεί που η κυβέρνηση δεν κάνει το σωστό για τον τόπο, ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί αντιπολίτευση με τρόπο δυναμικό και τεκμηριωμένο. Αλλά πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει μπροστά για την Ελλάδα. Δίνει τη μάχη εντός και εκτός συνόρων για να βγει η χώρα από την κρίση. Αναδεικνύει από τώρα τη δική του πολιτική ατζέντα στην κοινωνία. Χτίζει την προοπτική της νέας νίκης. Όχι μόνο για να ξαναέλθει η Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση, αλλά για να αλλάξει την Ελλάδα. Χτίζει από τώρα τη νέα μεταπολίτευση και δημιουργεί τη νέα νέα δημοκρατία. Ελάτες μου! Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό.
Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα άφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα άφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Τι ρουρι ρουρι ρουραν, τι ρουρι.